whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Κύριε, είχατε ζήσει, ποια είναι η κατάσταση με το σιτάρι στην Ελλάδα? Η Ελλάδα έγινε σιτάρκης ουσιαστικά το 1960. Μέχρι τότε το έλλειμμα των αναγκών της το κάλυπτε με εισαγωγές. Από τότε υπήρξε ραγδαία αύξηση της παραγωγής σιτάριου στην Ελλάδα και έτσι φτάσαμε κοντά στο 1975 με πλεονάσματα το 100% των αναγκών μας. Δηλαδή φτάσαμε σε μια παραγωγή των 2 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Σήμερα λοιπόν η παραγωγή του μαλακού σιτάριου στην Ελλάδα δεν καλύπτει ούτε το 50% των αναγκών μας, με αποτέλεσμα να εισάγουμε μεγάλες ποσότητες από το εξωτερικό, και το χειρότερο όλων είναι ότι η ποιότητα του παραγωμένου μαλακού σταριού δεν είχε την δέουσα προσοχή για όλους τους αντιστοίχους λόγους και έτσι υποβαθμίστηκε πάρα πολύ η ποιότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπούμε σε ένα καινούριο πρόγραμμα, να σκεφτούμε δηλαδή ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα. Και έτσι ξεκινήσαμε το πρόγραμμα της αναβάθμισης της ποιότητας του σταριού στην περιοχή μας. Πώς το κάνατε αυτό? Σκεφτήκαμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη ρίζα, να ανακαλύψουμε δηλαδή, να βρούμε, να επιλέξουμε ποικιλίες σταριού οι οποίες έχουν και καλά αγρονομικά χαρακτηριστικά, διότι πρωτίστως πρέπει να διασφαλίζεται το εισόδημα του αγρότου ο οποίος παράγει το σιτάρι, και στη συνέχεια αυτό το σιτάρι να είναι ικανής ποιότητας, να έχει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται για να το αξιοποιήσει δεόντως η αλευροβιομηχανία. Vanilla, strawberry, Knickerbocker glory. Vanilla, strawberry, Knickerbocker glory. Vanilla, strawberry, Knickerbocker glory. Vanilla, strawberry, Knickerbocker glory. Vanilla, strawberry. Γιάννη, πέμπτη γενιά. Μάλιστα, πέμπτη γενιά. Ξεκινήσαμε από τα χώματα που μπορούμε να δούμε από εδώ πάνω, από απέναντι, και από την Ανατολική Θράκη. Μετά από την μικρασιατική καταστροφή, βρεθήκαμε εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή, στην ίδια δουλειά, στη Μυλωνική. Ο παππούς μου δημιούργησε τους Μήλους Θράκης, ίδρυσε την εταιρεία αυτή. Και πλέον η μητέρα μου τρέχει την εταιρεία και ακολουθούν και οι επόμενες γενναίες. Ήταν πολύ τυχεροί διότι είχαν αρκετούς μήλους από την πλευρά της Ανατολικής Θράκης, αλλά ήταν ένας μήλος ο οποίος είχε μείνει από αυτή την πλευρά του ποτάμου. Επομένως ξεκίνησαν πάλι. Από αυτό το μήλο. Από αυτό το νερόμυλο. Και σιγά σιγά αναπτύχθηκαν πάλι στα ευλογημένα χώματα της Θράκης. They sentenced me to 20 years of boredom. For trying to change the system from where they are. I'm
coming now. I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Πώς είναι να κληρονομείς κάτι τέτοιο? Η κληρονομιά. Κληρονομιά είναι αυτό που, η γνώση που αποκτάς μεγαλώνοντας μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ακούς συνέχεια ιστορίες για την επιχείρηση και το πώς δουλεύει μια επιχείρηση, τις δυσκολίες της, πώς προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου, να δώσεις ψωμί σε τόσους εργαζόμενους, σε μια εποχή δύσκολη και σε μια περιοχή ακόμα πιο δύσκολη, όπου αυτό που κάνεις δεν είναι απλά μια επιχείρηση, αλλά είναι συνοριοφυλακή. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Η ευθύνη είναι βαριά, αλλά η κληρονομιά είναι μεγάλη, αλλά ακριβώς επειδή έχω μεγαλώσει με την οτροπία του να προσπαθώ να αναπτύξω και να πάρω κάτι να το κάνω ακόμα μεγαλύτερο με υγιή τρόπο, μου δίνει το ότι έχω κάτι στα χέρια μου το οποίο μπορώ να μεγαλώσω, μου δίνει δύναμη και κουράγιο. Από 12 χρονών που ήμουν εδώ, ξεκίνησα από το να πηγαίνω τα δείγματάκια από τα φορτηγά στο χημείο, μετά μπήκα μέσα στο χημείο, μετά προχώρησα λίγο να δω την παραγωγή και τώρα προσπαθώ να αναπτύξω με τις δικές μου, ας πούμε, ικανότητες το κομμάτι των καινούριων προϊόντων. Πρακτικά για τον αγρότη, τι σημαίνει η συμβολιακή γεωργία μαζί σας? Πρακτικά για τον αγρότη. Ο αγρότης εξασφαλίζει ουσιαστικά τρία πράγματα. Το πρώτο που διασφαλίζει ότι θα διαθέσει το προϊόν του και μάλιστα σε μία τιμή η οποία είναι συγκριτικά σημαντικά υψηλότερη από ότι οι τιμές της αγοράς. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό για τον αγρότη. Επιπλέον μειώνει το ρίσκο καθώς εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει μία ελάχιστη τιμή διάθεσης. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή το σιτάρι είναι ένα προϊόν το οποίο ανά εσοδεία ανεβοκατεβαίνει η τιμή του, δεν έχει το ρίσκο του να πέσει πάρα πολύ χαμηλά η τιμή και να μην μπορέσει να βγάλει τα κόστη που έχει κάνει. Τι είναι καινοτομία η ιδέα που εφαρμόζει με τη συμβολιακή γεωργία? Το έργο αυτό των Μιλονθράκης είναι καινοτόμο από πολλές απόψεις. Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα συμβολιακή καλλιέργεια σε μαλακό στάρι. Είναι καινοτομία το ότι συνεργάστηκαν πανεπιστήμιο, παραγωγή και βιομηχανία σε μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα. Δηλαδή, δημιουργούμε ειδικά αγροτικά προϊόντα, τα οποία αξιοποιούμε για να παράγουμε ειδικά άλευρα. Καινοτομία είναι ότι έχουμε ένα προϊόν 100% ελληνικής προέλευσης, υψηλής προσθέμενης αξίας, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία. Ακούμε συχνά τον όρο συμβολιακή γεωργία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι? Η συμβολιακή γεωργία κτηνοτροφία ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα στις χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης. Στην αρχή με επεξεργασία φρούτων και λαχανικών και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα προϊόντα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια συμφωνία μεταξύ του αγρότη και του αγοραστή, μεταποιητή ή εμπόρου. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την ποσότητα που θα πουληθεί, την τιμή, την ποιότητα του προϊόντος, όπως και το χρονοδιάγραμμα της πληρωμής του. Ο ρόλος της τράπεζας ποιος είναι? Το συμβόλαιο αυτό ο αγρότης μπορεί να το δώσει στην τράπεζα, να το εκχωρήσει στη δική μας γλώσσα και να πάρει χρηματοδότηση για μέρος του κόστους της παραγωγής του. Με αυτόν τον τρόπο ο αγρότης έχει ρευστότητα σε περιόδους που δεν έχει πράξεις. Τη ρευστότητα αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να πετύχει καλύτερες τιμές, είτε αγοράζει εφόδια, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα,
πετρέλαιο, το εργατικό κόστος και έτσι να πετύχει καλύτερες τιμές. Στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό? Ο αγοραστής συστήνει στην τράπεζα τους αγρότες με τους οποίους έχει κάνει συμβόλαιο. Η τράπεζα χρηματοδοτεί μέρος του κόστους παραγωγής. Η χρηματοδότηση αυτή μπαίνει σε μια κάρτα, την οποία ο αγρότης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε σε συγκεκριμένα καταστήματα για να αγοράσει τα εφόδια του, αρκεί να έχουν την ειδική συσκευή, είτε να πάρει μετρητά από την τράπεζα, από τα ATM και να πληρώσει το εργατικό κόστος. Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με τους Μήλους Θράκης. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τους Μήλους Θράκης διεξάγει μια έρευνα σχετικά με την προσαρμοστικότητα ενός μεγάλου αριθμού ποικιλιών μαλακού σιταριού στην περιοχή της Θράκης και να καταλήξουμε στην επιλογή κάποιων ποικιλιών που συνδυάζουν υψηλή απόδοση σε σπόρο και καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο γνώρισμα, την υψηλή απόδοση, το ζητάει ο παραγωγός. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο θέλει η αλευροβιομηχανία. Έχετε μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα σχετικά με την περίφημη ΖΕΑ. Τι ακριβώς κάνατε? Πέρα από τις ποικιλίες μαλακού σιταριού, αξιολογούμε και μια σειρά από αρχαίγωνα είδη σιτηρών, όπως είναι για παράδειγμα το δίκοκο σιτάρι, το μονόκοκο σιτάρι, αυτά που λίγο πολύ ο κόσμος τα ξέρει με το όνομα ΖΕΑ. Και στην ουσία αξιολογούμε διάφορους πληθυσμούς αυτών των ειδών για την προσαρμοστικότητά τους στην περιοχή. Πρόκειται για είδη τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται σε πιο έτσι αντίξωες οικολογικές συνθήκες, σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές. Εμείς προσπαθούμε να δοκιμάσουμε κάποιες, δεν θα λέγα ποικιλίες, πληθυσμούς τέτοιων ειδών για να δούμε πώς προσαρμόζονται στην περιοχή. Επίσης αξιολογούμε ποικιλίες από το σιτάρι σπέλτα, με σκοπό να καταλήξουμε σε κάποιες ποικιλίες αυτού του είδους που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί στην Ελλάδα και να φτάσει στον καταναλωτή.